Η Ελούντα είναι ένα μέρος το οποίο είναι πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια και σωστά είναι γνωστό. Λοιπόν, αναφορικά με την Τριμερή, το πρώτο και το βασικό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα από τα λίγα σημεία και λίγες πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε μια αξιοθαύμαστη συνέχεια από κάθε ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σωστό και ορθολογική πολιτική αναφορικά με τη δημιουργία και την ενδυνάμωση του άξονος Ελλάδας, Κύπρου, Αθήνας, Λευκωσίας, Καΐρου και φυσικά Αθήνας, Λευκωσίας, Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, κρίνοντας από τη ρητορική του Έλληνα Πρωθυπουργού, βλέπουμε ότι είναι για πρώτη φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει για άμεση απάντηση σε απειλές κατά της Κύπρου αναφορικά με το ενεργειακό της πρόγραμμα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Που σημαίνει, γιατί μέχρι τώρα αυτά τα ακούγαμε ας πούμε από τον Υπουργό Εξωτερικών κατά βάση και κατά βάση μάλλον από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Άρα πρώτη φορά νομίζω ότι έχουμε σε ρητορικό τουλάχιστον επίπεδο μια αναβάθμιση της εν πάση περιπτώσει πολιτικής προστασίας που καλώς πρέπει να κάνουμε απέναντι στους αδερφούς Κυπρίους και είναι για πρώτη φορά βλέπω ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα και η Αθήνα να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Άρα λοιπόν εάν θέλετε κάπως να χαρακτηρίσω τη συγκεκριμένη επίσκεψη, τη συγκεκριμένη συνάντηση, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε ως μια κίνηση στην οποία η Ελλάδα αναβαθμίζει την αποτρεπτική της ρητορική και ικανότητα αναφορικά με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Άρα λοιπόν, ναι. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Κύριε Σαχίνη, άρα λοιπόν, με συγχωρείτε. Νέο ψυχικό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κατά την άποψή μου συμβαίνει, είναι ότι η Ελλάδα εν ώψη των εξελίξεων οι οποίες θα φτάσουν σε μια κορύφωση τους επόμενους μήνες, δηλαδή η Exxon Mobil θα προχωρήσει σε ερευνητικές κινήσεις στα βυθοτεμάχια, τα συγκεκριμένα που έχει, αλλά και η Τουρκία αναφέρει ότι θα βγάλει τον Πορφυτή για τις ίδιες κινήσεις, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Νομίζω ότι κάπως μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτή την τελευταία συνάντηση που έχουμε. Θέλω να το κλείσουμε αυτό ως εξής. Θέλω τη δική σου εκτίμηση, αίσθηση. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μία αποκλειστική του δήλωση εδώ στην εφημερίδα μας, στη Νέα Κρήτη, αναφέρει ότι μετά από αυτή την Τριμερή εδραιώνεται πια ο ρόλος της Κρήτης στα ενεργειακά και ταυτόχρονα γνωστοποιεί ότι η Αίγυπτος δένει στον East Med. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη. Η ανακοίνωση ότι και η Αίγυπτος δένει στον East Med σημαίνει κάτι? Φυσικά και σημαίνει, και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ένα πολύ σημαντικό για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε στο ραδιόφωνο, ότι η Αθήνα και ο ελληνισμός γενικά λειτουργεί πλέον ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του Καΐρου και της Ιερουσαλήμ. Υπό ποια έννοια? Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ούτε η Αίγυπτος ούτε το Ισραήλ μπορούν από μόνοι τους να συμπήξουν μια αμυντική συμφωνία για τους εσωτερικούς λόγους κατανοητούς και στις δύο πλευρές. Αλλά και οι δύο χώρες έχουν ως εχθρό το Ισλαμικό εξτρεμισμό και εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να βρουν ένα modus operandi. Άρα, όταν η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν η Αθήνα και η Λευκωσία μεταξύ τους συνεργάζονται με το Ισραήλ και μετά ταυτόχρονα συνεργάζονται με την Αίγυπτο, είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά γύρω έχουν να κάνουν με στρατιωτικά και ενεργειακά, ότι αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε και σε ενεργειακή συμμαχία και, εν πάση περιπτώσει, συνεργασία Αιγύπτου με Ισραήλ. Εδώ θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι δεν είναι καινούργια όλη αυτή η ιστορία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο EastMed κατά βάση έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες, με το φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν συμπεριλάμβανε την Αίγυπτο. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε και να λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση της συγκεκριμένη ότι η Κύπρος θα στέλνει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να εξαγάγεται από αιγυπτιακές εγκαταστάσεις προς την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δεσμοί της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου ενδυναμώνονται.
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις και αναφορικά με τις έρευνες και τα δυνητικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, και φυσικά την υπογραφή για τον ΙΣΜΕΤ, ο οποίος αποτελεί φυσικά, πλέον, με συγχωρείτε, πρόγραμμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα φυσικό επακόλουθο όλης αυτής της κατάστασης, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία πλέον και της Αιγύπτου με το Ισραήλ διαμέσου της Κύπρου και της Ελλάδος. Και είναι σίγουρο λοιπόν, επειδή η γεωγραφία είναι πάντα σημαντική, ό,τι και να λένε όλοι οι υπέρμαχοι των νέων τεχνολογιών που υπογραμμίζουν, ας πούμε, ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει μη σημαντική τη γεωγραφία. Η γεωγραφία πάντα παραμένει. Η γεωγραφία εκδικείται, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τίτλο ενός γνωστού δημοσιογράφου, γεωπολιτικού αναλυτή του Κάπλαν. Και αυτό η γεωγραφία μας λέει, ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Κρήτη είναι η ακρογωνία ηλίθη του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί είναι το ενεργειακό και το στρατηγικό μέλλον του έθνους. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η γεωγραφία μας λέει ότι οι αγωγοί οι οποίοι θα φτιαχτούν και οι διαδρομές, οι θαλάσσιες οι οποίες δημιουργούνται πλέον για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, θα ξεκινάνε από την Κύπρο και θα φτάνουν στην Κρήτη και μετά στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα και στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα. Και κεντρική. Τώρα θα σε πάω, θα φτάσουμε μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών ανάποδα. Την ίδια ώρα στην Κύπρο έχει ανοίξει μία συζήτηση, ατυχώς θα έλεγα εγώ, στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, χθες έχοντας εδώ τον πρέσβη επιτιμή της Κύπρου, μια σπουδαία προσωπικότητα στο διπλωματικό σώμα, τον κύριο Νεάρχο. Ναι. Μας είπε ότι, κοιτάξτε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είτε διζωνική, δικοινοτική, λέμε, που λέγαμε. Είτε τώρα μια χαλαρή ομοσπονδία, συνομοσπονδία δύο κρατών. Στην ουσία φτάνουμε εγκύτερα στις τουρκικές θέσεις, απαιτήσεις και διεκδικήσεις, και για να μην κοροϊδευόμαστε, από κάτω είναι και η υπόβαση του πάλε ποτέ σχεδίου Ανάν. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την συζήτηση? Η ανάλυση του φίλου κυρίως που μου κάνει την τιμή Περικλή Νεάρχου είναι νομίζω η πρέπουσα. Και είναι ένας άνθρωπος και λόγω και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κυπριακής και της καταγωγής, αλλά και της επιστημονικής του ιδιότητας, τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες και ισχυρές πιέσεις στο εσωτερικό της Κύπρου, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, για να μην μπερδευόμαστε, δεν θέλουν να δώσουν τεράστιο δώρο στον κύριο Ερντογάν, και εννοείται δεν θέλουν να δώσουν την Κύπρο στο πιάτο του κύριου Ερντογάν, ακριβώς γιατί ο κύριος Ερντογάν ακολουθεί την πολιτική την οποία ακολουθεί. Αλλά μέσα ακόμα στις ελληνικές και κυπριακές πολιτικές ελίτ υπάρχουν τα αντανακλαστικά, τα οποία μιλάνε για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όμως με όρους στους οποίους επί ουσίας δεν έχουμε ομοσπονδία, έχουμε μια συνομοσπονδία, δηλαδή οδηγούμαστε σε de facto επί της ουσίας διχοτόμηση, ή εν πάση περιπτώσει οδηγούμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θα δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι λειτουργικό, θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις του 1960 για τους παλαιότερους, και αυτό θα οδηγήσει στην απόφαση των Τουρκοκυπρίων, επειδή δεν θα είναι λειτουργικό πλέον το κράτος, να αποχωρήσουν, όχι των Τουρκοκυπρίων, εγώ θα σας λέω της Τουρκίας, αφήστε τους Τουρκοκύπριους, να αποχωρήσουν, κάνοντας επί της ουσίας και φτάνοντας δια της τεθλασμένης μέσω αυτής της πολιτικής στο στρατηγικό του στόχο, ο οποίος είναι η διχοτόμηση της Κύπρου, και φυσικά η εχμαλωσία επισήμως του ολόκληρου του νησιού από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε επίλυση του Κυπριακού με κάθε κόστος, και αυτό με όποιον νουνεχή Κύπριο μιλήσετε, και επαναλαμβάνω, όχι δημοσίως μόνο, η δημόσια σφαίρα, εντάξει, τους πολιτικούς τους καταλαβαίνετε, τους κάνει να λένε και πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει θεωρούνται αυτό που λέει ο πολιτικός ορθά. Θα σας πει ότι αυτή τη στιγμή μία επίλυση του Κυπριακού δεν είναι συμφέρουσα. Δεν μπορούμε να έχουμε επίλυση με κάθε κόστος. Για να σας πάω λοιπόν στο ίδιο με τις πρέσπες, ότι δεν μπορούμε να έχουμε επίλυση με κάθε κόστος. Η επίλυση δεν επιλύουμε τα εθνικά μας θέματα για να λέμε ότι επιλύθηκαν, και πρώτον κύριο έτσι δεν επιλύονται. Διότι σας υπενθυμίζω
ότι το Κυπριακό με τις συνθήκες Λοζάνης και Ζυρίχης Λονδίνου, με συγχωρείτε, λέγαν κάποιοι ότι επιλύθηκε το Κυπριακό. Επιλύθηκε. Ίσα τότε ξεκίνησε. Ο σπόρος μπήκε τότε, λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Μάλλον ο σπόρος της τελευταίας, των τελευταίων εξελίξεων, των δραματικών των τελευταίων αιώνων. Άρα λοιπόν, το να πούμε ότι επιλύουμε κάτι επειδή θα το βάλουμε στο χαρτί και θα το υπογράψουν οι δύο πλευρές, ανεκτή του ουσίας λύσης, δεν θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση. Τότε θα οδηγήσει σε πιο εμπλεγμένες καταστάσεις και επικίνδυνες. Άρα λοιπόν, εάν εμείς αναγνωρίσουμε ένα εξουσία συνομοσπονδιακό κράτος, είναι σαν να λέμε στους Τούρκους, κάντε ό,τι μπορείτε για να μην λειτουργήσει αυτό το συνομοσπονδιακό κράτος, και μετά λοιπόν να έχετε απαραίτητη δικαιολογία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με τη βία να αποσπάσετε το κομμάτι το βόρειο, το οποίο θα σας έχουμε αναγνωρίσει πλέον εμείς με την επαφή μας ως συστατικό μέλος μιας συνομοσπονδίας επί της ουσίας, και να αποχωρήσετε από τη συνομοσπονδία, γιατί αυτή είναι η ουσία της συνομοσπονδίας και η διαφορά από την ομοσπονδία. Στη συνομοσπονδία μπορούν τα συστατικά μέλη να τη διαλύσουν. Στην ομοσπονδία δεν μπορούμε. Γι' αυτό βγάζουμε αυτά τα υβριδικά, επιτρέψτε μου, από γελοιότητες, η ομοσπονδιακή συνομοσπονδία ή συνομοσπονδιακή ομοσπονδία ή λίγο το ένα λίγο το άλλο. Λοιπόν, είναι γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βρεθεί μια λειτουργική λύση λόγω της τάσης της Τουρκίας. Και εμείς, για να πούμε ότι επιλύουμε, θα τους δώσουμε δώρο τη Βόρεια Κύπρο, όπως δίνουμε Βόρεια Μακεδονία. Για πάμε τώρα στη συμφωνία των Πρεσπών. Μετά το δημοψήφισμα έχουμε μια νέα εκρηκτική κατάσταση πολιτικά, όχι νομικά. Ο Ζάεφ δίνει τη μάχη για να βρει τους 8. Για την ώρα δεν φαίνεται να τους βρίσκει. Είναι ένα ερωτηματικό. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω ψυχρά ως αναλυτή. Ψυχρά. Ναι. Αν ο Πάνος Καμένος, αυτά που είπε στο State Department για τη συμφωνία των Πρεσπών, μετά θα σας ρωτήσω για τις βάσεις. Ναι. Τα έλεγε σε άλλο χρόνο, πολύ ενδεχομένως να τα έπαιρναν με ένα άλλο σκεπτικό. Τώρα λένε ότι τα λέει εκεί κοιτάζοντας την εσωτερική ατζέντα. Πρόσεξα όμως ότι το Plan B του Πάνου Καμένου για μια συμφωνία χωρίς ονοματολογικό ενός βαλκανικού νατοϊκής εμπνεύσεως άξονα, οι Αμερικάνοι δεν είπαν όχι. Γιώργο Σαχίνη, φίλε, επέτρεψέ μου να αγιάσουμε τα γένια μας που έχουμε και οι δύο, δεν ξέρω αν είσαι ξυρισμένος τώρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά. Οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει με το που θα μπουν τα Σκόπια, με τι όνομα θα μπουν. Γιατί πιέζουν τώρα? Γιατί θεωρούν ότι βρήκανε την ευκαιρία να επιλυθεί το θέμα, επειδή υπάρχει μια προσέγγιση των δύο κυβερνήσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τους Αμερικανούς ενδιαφέρει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, ανεξαρτήτου ονοματολογίας. Αυτό λοιπόν που εμείς εδώ το έχουμε πει από πριν το καλοκαίρι, νομίζω, και οι φίλοι που μας ακούνε και τα, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να πιάνε στα YouTube και τι στο παρελθόν που σηκώνεται και τι έχουμε πει, θα αντιληφθούν ακριβώς αυτό. Ότι η ουσία του πράγματος θα είναι η εξής. Εάν δεν περάσει η συμφωνία στα Σκόπια, δεν υπάρχει πλέον, δεν περνάει, ούτε μπαίνουν τα Σκόπια, αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Εάν όμως περάσει η συμφωνία στα Σκόπια, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα, η οποία είναι η εξής, ότι τα Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Εάν δεν περάσει η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή, τα Σκόπια θα είναι στο ΝΑΤΟ, απλά θα μεταφέρουμε το πρόβλημα του ονοματολογικού μέσα στη συμμαχία. Άρα δηλαδή θα μπουν επί της ουσίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει επιληθεί η ονοματοδοσία. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί, κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το όνομα, τους ενδιαφέρει τα Σκόπια να καταλήξουν μέσα στους νατοϊκούς θεσμούς. Άρα αυτό που λέει ο Πάνος ο Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε εμείς τώρα, η ουσία του πράγματος. Άρα θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη δήλωση, και επιτρέψα μου να πω ότι δεν θεωρώ επίσης ότι, όσο και να λέμε ότι είναι η συγκυβέρνηση, είναι δύο κόμματα, είναι τόσο σοβαρά αυτά τα θέματα, αρνούμε να πιστέψω ότι αυτή η δήλωση έγινε χωρίς συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό. Καλά, δεν ξέρω τα για το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να περάσει και ένα μήνυμα για πραγματικό όντως Plan B, σε περίπτωση που δεν περνάει η συμφωνία στα Σκόπια, με άλλα λόγια, ή στην Αθήνα. Τους κάνουμε κάπως σαν να είναι στο ΝΑΤΟ ή να είναι στο ΝΑΤΟ και να μην έχει πληθεί η ονοματοδοσία. Γιατί αυτή είναι η ουσία που θέλουν οι Αμερικανοί. Κρατώ πολύ προσεκτικά αυτό που είπες, ότι έχεις την εντύπωση ότι τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό. Γιατί για τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να είναι και ένα μήνυμα ότι ξέρεις,
Με τους Αμερικανούς ναι. μιλώ και εγώ, όχι μόνο εσύ. Ναι, δεν είναι, ναι. δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν κάνει, όταν πάει σε μια χώρα, όποιες να είναι οι απόψεις του, είναι υποχρεωμένο να εκφράσει τις απόψεις του κράτους. Δεν μπορεί να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις. Και νομίζω ότι έχει την πολιτική εμπειρία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό από την Ουάσιγκτον, να εκφράσεις πολιτικές σου απόψεις μπροστά στον Υπουργό, στον ομόλογο σου, τον Αμερικανό. Ναι, αλλά δεν θα μας πάρουν σαβορά σε τελική ανάλυση. Άρα είμαστε σοβαροί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα λες ότι έχουμε ένα ανοιχτό πεδίο, όμως βλέποντας. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι όντως, υπάρχει plan B, να μπουν με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένα modus operandi, τα Σκόπια να λειτουργούν είτε μέσα είτε δίπλα στο ΝΑΤΟ ακόμα πιο κοντά και να μην έχει επιληθεί το όνομα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που τελικά θα καταλήξουμε, να σου πω την αλήθεια. Α, να. Ναι, αλλά δες τώρα, βλέπαμε την κάμερα στο State Department, που είναι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το στρατηγείο της εξωτερικής πολιτικής, όπου είδαμε έκπληκτη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Έλληνα, στο State Department. Εμένα μου θύμισε, θα το πω, μπορεί να σου φανεί λαϊκισμός. Όπως λέγανε, όπως έλεγε παλιά η διαφήμιση, Σαράφι στα Τρίκαλα, Σαράφι στο Βόλο, Σαράφι στην Αθήνα, Σαράφι στο Παρίσι. Βάση στη Λάρισα, βάση στο Βόλο, βάση στην Αλεξανδρούπολη, πάρε και από εδώ, πάρε και από εκεί. Συγγνώμη, αυτό είσαι λίγο νεότερος από μένα. Δεν απέχει και πολύ από την περίοδο που ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, γαργάλατα, έλεγε ότι έλεγε στον Αμερικανικό παράγοντα. Λοιπόν, ναι, αρχικώς σκεφτείτε, αυτό είναι τώρα για την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Σκεφτείτε μια κυβέρνηση της δεξιάς να έλεγε αυτό το πράγμα σε επίσκεψη στην Αμερική, έτσι. Θα είχαν αυτό που λέμε σηκωθεί και τα τσιμέντα στην Ελλάδα με τις αριστερές μας καταβολές, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι αριστερή και επί της ουσίας κάνει πλειοδοσία βάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Καμένος, για την ώρα ο Καμένος. Αλλά αυτό κι αν είναι σίγουρο ότι έχει συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό. Αυτό είμαι 100% σίγουρος ότι είναι συνεννοημένοι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι πολιτική του Καμένου. Αυτή είναι πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ πάλι επέτρεψέ μου να πω ότι εδώ και 1,5 χρόνο από πέρσι το Πάσχα είχαμε αναφέρει για την Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη, Γιώργο Σαχίνη από την εκπομπή σου. Νομίζω τώρα ότι φαίνεται ότι έχουν οριμάσει συνθήκες. Βλέπουμε ότι στη Λάρισα ήδη χρησιμοποιείται οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι από τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες του ΝΑΤΟ, από τον Αμερικανικό παράγοντα. Η Κάρπαθος είναι ενδιαφέρον και εκεί, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Για ποιο λόγο? Διότι η Κάρπαθος και εκεί που είναι, στα Δωδεκάνησα, επί της ουσίας τι κάνει? Εάν οι Αμερικανοί στήσουν αμερικανική βάση στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο νησί, τι θα είναι? Σαν να λένε ότι τα Δωδεκάνησα δεν υπάγονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι, πώς να το πω, είναι κατά αυτόν που λέει η Τουρκία εδώ και 60 χρόνια από την εισδοχή των Δωδεκανήσων, την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Οπότε, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το νησί. Επίσης βέβαια και για τους γεωγραφικούς όρους μπορείτε να καταλάβετε ότι τα στενά Καρπάθου Κρήτης, όπως απ' την άλλη τα στενά Καρπάθου Κυθήρων, είναι αυτά που ελέγχουν, όπως καταλαβαίνετε, την είσοδο και την έξοδο από το Αιγαίο, άρα ελέγχουν και τα στενά του Ελισφόντου, όπως κατ' επέκταση. Τα στενά δεν είναι μόνα τους, είναι κοινός στρατηγικός χώρος με το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό μην μας λένε και οι Τούρκοι και μην νομίζουν ότι τα στενά από μόνα τους είναι στρατηγικά. Είναι στρατηγικά αν ελέγχει η ίδια δύναμη και το Αιγαίο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι τα στενά μόνα τους, οπότε γενικά τι θέλω να πω. Με την Αμερική θα πρέπει να συμπήξουμε πιο στενές σχέσεις, αλλά με συγχωρείς, σχέσεις με όλους, αλλά αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε και απτά δείγματα το πώς, σε τι μας δίνουν σαν αντάλλαγμα οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πας ως πραγματευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τους πεις πού θες να σου βάλω βάση, να σου βάλω και στο σπίτι μου, να σου βάλω και στα νησιά μου, να σου βάλω και στα βουνά μου και μετά να περιμένεις να σου δώσει. Πρέπει να διαπραγματευτείς, να δούμε τι θα μας δώσουν. Έχουμε ανάγκη συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική υποστήριξη, στρατιωτική υποστήριξη και γεωπολιτική υποστήριξη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και εμπλέκουν και αμερικανικές εταιρείες πλέον, έτσι.
Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Η αρχή που λέει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η αρχή, η εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση και η πολιτική αρχή ότι θα πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με τον αγγλόφωνο παράγοντα είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε μια Ευρώπη όπως είναι τώρα, επιτρέψτε να πω, υπό πολύ ασφιχτικό γερμανικό έλεγχο, αλλά και με πολλές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να την αλλάξουν πολύ πολύ σύντομα. Και βέβαια, αν σκεφτείς και την Τουρκία, είναι σίγουρο ότι ο αμερικανικός παράγοντας είναι σταθεροποιητικός, αλλά το θέμα είναι τι σου δίνω, τι μου δίνεις. Λυπάμαι που το λέω έτσι μπακαλίστικα, αλλά έτσι κάνουν οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες και οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την πατρίδα τους. Ακολουθούν αυτό που έλεγε ο Λόρδος Πάλμερ στο Βρετανός, που συνηθίζω να λέω, ότι έλεγε ο τότε υπουργός το 19ο αιώνα, ο Άγγλος υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός, ότι η Μεγάλη Βρετανία λέει δεν έχει ούτε μόνιμους φίλους ούτε μόνιμους εχθρούς. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μόνιμα συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα της Ελλάδος έως ένα ορισμένο βαθμό συμπίπτουν με τα συμφέροντα των αγγλόφωνων χωρών, κυρίως των Αμερικανών. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την Αγγλία, γιατί είναι μια πολύ σημαντική δύναμη και επηρεάζει άμεσα τουλάχιστον τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο.